μέσα σε αυτό να είναι οι συχνότητες και των περιφερειακών καναλιών, όχι μόνο των πανελλαδικών. Και με το διαγωνισμό που έγινε σήμερα, που είναι οι άδειες λειτουργίας, το κάθε κανάλι να δίνει σχεδόν τριπλάσια σε σχέση με το τηλεοπτικό φάσμα που έδωσε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και με ένα ακόμα δεδομένο, ότι όταν δόθηκε και φάσμα για την κινητή τηλεφωνία, ήταν 20πλάσιο το ποσό. Ήταν 20πλάσιο των 18,5 εκατομμυρίων ευρώ. Δεν ήταν 18, ενώ ήταν το 1 τρίτο του φάσματος. Αυτό δείχνει πως οι προηγούμενες κυβερνήσεις απευθύνονταν σε μια συγκεκριμένη μερίδα εταιριών και πολιτών, πως υπερασπιζόντουσαν το δημόσιο συμφέρον, πως φερόντουσαν στην δημόσια περιουσία και τι κάνει και τι υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση σε σχέση με τις δεσμεύσεις της. Σε 90 ημέρες τώρα θα σταματήσει η DJEA, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να εκπέμπει το σήμα ψηφιακά αυτών που δεν πήραν άδεια. Για παράδειγμα, ας μιλήσουμε Αλφα, Σταρ, Μέγκα. Η DJEA, όπως και όλοι, είτε είναι εταιρείες, είτε είναι πρόσωπα, είτε είναι υπουργοί, είτε οτιδήποτε, πρέπει να εφαρμόσει την νομοθεσία που υπάρχει. Αλλιώς τα συντεταγμένα και αρμόδια όργανα θα αναλάβουν εκείνα τις δικές τους ευθύνες και τη δική τους δραστηριότητα. Ερώτηση, τα περιφερειακά που ήδη λειτουργούν θα συνεχίσουν να εκπέμπουν ή και αυτά θα σταματήσουν μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός? Πιστεύω ότι τα περιφερειακά μέχρι να γίνει ο διαγωνισμός πρέπει να συνεχίσουν να εκπέμπουν, θα συνεχίσουν να εκπέμπουν και θα ανακοινωθεί από το αρμόδιο Υπουργείο Τύπου η διαδικασία και τα επόμενα βήματα για την αναδιερώτηση όλων των καναλιών. Δηλαδή, τα επόμενα βήματα, οι σκέψεις είναι να προχωρήσει διαγωνισμός για τις περιφερειακές άδειες που θα τον διενεργήσει το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Άλλωστε, έχουν γίνει αντίστοιχες ανακοινώσεις και από τον Νίκο τον Παπά, τον αρμόδιο υπουργό, και από τον Γενικό Γραμματέα του κ. Κρέτσου. Πάντως, για την κυβέρνηση, αλλά και για την αποκατάσταση της νομιμότητας στο τηλεοπτικό τοπίο, είναι σίγουρα ιστορική μέρα. Όμως, με τους εργαζομένους που μιλήσαμε και από το ΣΤΑΡ, αλλά και από την Ένωση των Τεχνικών Ιδιωτικής Τηλεόρασης, μας λένε ότι είναι μαύρη μέρα για αυτούς που δεν έχουν εξασφαλίσει την άδεια οι επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται. Τι μέρη γενέστε με αυτούς? Είναι απόλυτα λογικό και θα ήθελα να πω ότι κανάλια που δεν πήραν αντιδότηση όλο αυτό το χρονικό διάστημα, παρά την ανασφάλεια που υπήρχε, είχαν δείξει και ως επιχειρήσεις και ως άτομα και οι εργαζόμενοι μία αξιοθαύμαστη αυτοσυγκράτηση και μία συμπεριφορά που δεν μπορεί να μην τονίσουμε σε σχέση με άλλα κανάλια τις διαφορές που υπήρχαν. Πιστεύω ότι οι εργαζόμενοι γενικά στον χώρο του μέσου μαζικής ενημέρωσης θα έχουν πολύ περισσότερες θέσεις εργασίας με τη συνολική ρύθμιση και της τηλεόρασης, όχι μόνο των πανελλαδικών καναλιών και των περιφερειακών καναλιών και των θεματικών. Πάντως δεν φαίνεται να ασκηθεί αυτή η απάντηση και δεν πολύ βγαίνουν τα νούμερα και οι άνθρωποι εξακολουθούν να ζητούν επιτεκτικά και συναντήσεις με κυβερνητικά στελέχη αλλά και πιο πιστικές, πιο άμεσες, πιο πραγματιστικές απαντήσεις. Δεν βγαίνουν τα νούμερα αν κάνει κανείς υπολογισμό σύμφωνα με τα ελάχιστα, με το ελάχιστο αριθμό εργαζομένων σε κάθε πανελλαδικό κανάλι. Δεν είναι έτσι όμως. Γιατί οι προβλέψεις που υπάρχουν στο νόμιμο πλέον τηλεοπτικό τοπίο που διαμορφώνεται έχει τα ελάχιστα, αλλά έχει προδιαγραφές λειτουργίας, έχει συγκεκριμένες ενημερωτικές ζώνες, έχει συγκεκριμένο πρόγραμμα και οι ανάγκες για να μπορέσει να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα από κάθε κανάλι είναι για πολύ περισσότερους εργαζόμενους που είναι ελάχιστο αριθμό. Κύριε Σπυρτζή, είχαμε αντιδράσεις όταν κάνατε το νόμο από τους επικεφαλής των ομίλων και λέγανε ότι αυτό παραβιάζει το διευθυντικό δικαίωμα και τους περιορίζει. Δηλαδή θέλανε μικρότερο πλαφόν. Και στη συνέχεια που βγήκε η κοινή υπουργεία η απόφαση για τον ελάχιστο αριθμό εργαζομένων, έχουμε τους φυγές συναντήσεις αυτές. Μας έχουν κοινοποιήσει και στο Υπουργείο. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα πάρουν περισσότερους? Ότι υπάρχει ο νόμος. Ο νόμος λέει μέχρι 400. Μάλλον, όχι. 400 το λιγότερο. Τι σας κάνει να πιστεύετε ότι θα πάρουν 401? Σας είπα και προηγουμένως. Ο νόμος που ψηφίστηκε ορίζει συγκεκριμένες προδιαγραφές για το τηλεοπτικό πρόγραμμα κάθε σταθμού.
ορίζει συγκεκριμένες ενημερωτικές ζώνες, ορίζει συγκεκριμένες ώρες για προγράμματα πολιτισμού και για άλλα θεματολογία συγκεκριμένη. Για να υλοποιηθεί και να παραχθεί αυτό το πρόγραμμα χρειάζεται πολύ μεγαλύτερος αριθμός εργαζομένων από τους 400. Τελευταία ερώτηση πριν σας αποδεσμεύσουμε. Φανταζόμαστε ότι και στις καθοδόν. Ναι. Σε περίπτωση που προκύψει πρόβλημα με το πόθεν έσχες σε ένα από τους ομίλους, θα πάει η άδεια στον πρώτο επιλαχόντα? Προφανώς το ορίζει αυτό η διαδικασία. Σε όποιον προκύψει πρόβλημα με το πόθεν έσχες ή με άλλες διαδικασίες που ορίζει ο διαγωνισμός, προφανώς δεν θα έχουμε το αποτέλεσμα αυτό που έχει ανακοινωθεί. Γι' αυτό είναι και προσωρινοί υπερθεματιστές και όχι μόνιμοι. Κύριε Σπύρτζη, μια τελευταία ερώτηση από τον Μανώλη Κοτάκη. Ναι, για άλλο θέμα όμως, όχι για το θέμα των αδειών. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ. Εχθές το βράδυ ήσασταν στο δείπνο που παρέτησε ο Πρωθυπουργός στο Μαξίμου με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ήθελα να ρωτήσω επειδή παρέστηκε εκεί, ήθελα με τι ακριβώς το θέμα τον ρωτήσατε. Ήθελα να. Συγγνώμη για το πρόβλημα. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω με ποια αρμοδιότητα ήσασταν εκεί και αν τέθηκε ζήτημα εκκλησιαστικής περιουσίας. Υπάρχει μια συνεργασία εδώ και καιρό με την Εκκλησία. Ναι. Πιστεύω ότι η συνεργασία του κράτους και της Εκκλησίας σε σχέση και με την αξιοποίηση της εκκλησιαστικής περιουσίας αλλά και με άλλα θέματα που έχουν να κάνουν με τις αρμοδιότητες του Υπουργείου είναι κάτι που υπάρχει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μάλιστα.